δείτε ρωσικό όχημα μάχης να διαλύεται από νάρκη στο μέτωπο του Ντονιέτσκ. Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πόλη Βουλεντάρ, ωστόσο οι άμυνες των Ουκρανών είναι ισχυρές. Τα ναρκοπέδια φαίνεται πως κατέστρεψαν ένα ρωσικό τεθωρακισμένο, BMP-2, κατά την προέλασή του. Ένα όχημα μάχης πεζικού τύπου BMP-2 λοιπόν, των ρωσικών δυνάμεων, φαίνεται πως ανατινάχθηκε κατά την προσπάθειά του να κινηθεί σε μία θέση κοντά στο Βουλεντάρ. Το όχημα καταστράφηκε αφού πυροδοτήθηκε μία αντιαρματική νάρκη τύπου TAF-M62, πάνω από την οποία πέρασε το τεθωρακισμένο. Πιθανότατα, η μονάδα μάχης προσπάθησε να προσπεράσει την νάρκη, ωστόσο έτρεξε κατευθείαν πάνω της. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό, αφού το όχημα διαλύθηκε ολοκληρωτικά. Από βίντεο που τραβήχτηκε από άλλο BMP-2, φαίνεται η έκρηξη του οχήματος μάχης πεζικού όταν αυτό ενεργοποιεί την αντιαρματική νάρκη πατώντας την. Παρά το γεγονός πως η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό πυρά, το πεζικό κινούνταν κανονικά. Βέβαια η νάρκη άλλαξε την πορεία της συγκεκριμένης ομάδας, μια για πάντα. Αναφορές λένε πως μόνο τα μέλη της αερομεταφερόμενης ομάδας που βρίσκονταν στο όχημα κατάφεραν να το εγκαταλείψουν ζωντανή. Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που δέχτηκε ζημιά και το BMP-2 που βρίσκονταν κοντά στο άλλο το θωρακισμένο. Το δεύτερο όχημα μάχης δεν μπορούσε να κινηθεί, πιθανότατα όμως η ζημιά που δέχτηκε δεν ήταν κρίσιμη. Τέλος, να σημειώσουμε πως η περιοχή πριν το συμβάν είχε θεωρηθεί καθαρή από νάρκες, αφού τα ναρκοπαίδια ανησυχούσαν πολύ όλες τις ρωσικές μονάδες της περιοχής. Για να δούμε όμως ποια είναι η νάρκη TAF-M62. Η TAF-M62 αποτελεί σοβιετική αντιαρματική νάρκη, η οποία παράχθηκε σε μεγάλη ποσότητα και υπήρξε βάση πολλών διαφορετικών εκδόσεων. Το όπλο διαθέτει έναν κεντρικό πυροκροτητή και τυπικά έρχεται με 7,5 κιλά εκρηκτικού φορτίου. Οι διάφορες εκδόσεις βέβαια ποικίλουν αρκετά, ειδικά στο θέμα της ποσότητας εκρηκτικών. Στον ενεξελίξει πόλεμο, η χρήση της συγκεκριμένης αντιαρματικής νάρκης είναι τεράστια, με χαρακτηριστικές εικόνες Ουκρανούς πολίτες να καθαρίζουν ολόκληρους δρόμους από αυτές. Το BMP-2 από την άλλη είναι ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού και αυτό της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης. Η συγκολλημένη του θωράκιση παρέχει γενική προστασία εναντίον βλημάτων μέχρι 12,7 χιλιοστών. Ωστόσο λόγω της ηλικίας του δεν υπάρχει καμία θωράκιση για εκρήξεις ναρκών εδάφους. Είναι πιθανό να επιβιώσει μόνο από μικρές εκρήξεις, οι οποίες δεν το χτυπούν απευθείας. Το παράδειγμα αυτό αφορά το δεύτερο όχημα BMP-2 που αναφέρεται πως χτυπήθηκε από την άρκη. Κατά τα άλλα, το όχημα επιχειρείται από πλήρωμα τριών και μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 7 στρατιώτες εσωτερικά του. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.